Τελειώσαμε λοιπόν με τους χορηγούς μας, να τους ευχαριστήσουμε. Θεωρούμε ότι θα τους έχουμε και του χρόνου, 2013-2014. Και πάμε πού? Στο μπάσκετ. Πάμε, σας παρακαλώ. Λοιπόν, να πούμε δύο κουβέντες για τον μπάσκετ. Η ομάδα τελικά του Προμηθέα Πάτρας, μετά από ένα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο που έκανε, αποφάσισαν οι άνθρωποι να, μετά από διάφορες πιέσεις, δεν είναι κακό να λέμε ότι δέχτηκαν και πιέσεις, διότι και καλή ομάδα έχουν και μπορεί ο Προμηθέας να παραμείνει στη ΓΑΜΑ Εθνική, μα όχι να παραμείνει, να πρωταγωνιστεί στη ΓΑΜΑ Εθνική του μπάσκετ. Και το λέμε αυτό διότι αξίζουν συγχαρητήρια στον πρόεδρο, τον κύριο Βαγγέλη Λιόλιο, διότι αξιόλογη δουλειά που κάνει η ομάδα του Προμηθέα. Να πούμε λοιπόν και δύο κουβέντες για τις άλλες ομάδες. Όλες οι ομάδες κλείνουν, κάνουν μεταγραφές, προετοιμάζονται και μην ξεχνάμε ότι από την Ηλία ο Κόρυβος έχει πρωταγωνιστικούς ρόλους για την επόμενη χρονιά. Ο Απόλλωνας στην Πάτρα εκεί έκλεισε και τους 4 Αμερικάνους. Μάλιστα σήμερα ένα δελτίο τύπου αναφέρει ότι όλοι είναι πληρωμένοι, δεν υπάρχει χρέος σε κανέναν. Φυσικά υπάρχουν και κάποιες εγκρεμότητες από την ΕΡΤ πέρυσι να πάρουν κάποια χρήματα. Απλώς σας δίνουμε το στίγμα να καταλάβετε ότι παρακολουθούμε και τα οικονομικά από πού παίρνουν κάποιοι χρήματα και πώς τα διαχειρίζονται. Δεν είμαστε ελεκτές, απλώς το επισημαίνουμε. Να φύγουμε τώρα από το μπάσκετ και να πάμε στο βόλεϊ. Για να πάμε. Βόλεϊ, Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή κλείνει τους παίχτες που είχε πέρυσι. Υπάρχει γενικότερα μια δυσκολία με την έννοια ότι και οι αθλητές της Παναχαϊκής κοιτάνε να εξασφαλίσουν το μέλλον τους. Η οικογένεια Ρουμελιώτη με προτεργάτη, αν θέλετε, τον Νίκο τον Ρουμελιώτη, τους εξασφαλίζει αυτά που θέλουν. Και αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η ομάδα της Παναχαϊκής θέλει να έχει ένα πλήρες ρόστερ, έτσι ώστε για να κάνει και του χρόνου, αν θέλετε, και τις εκπλήξεις. Οι εκπλήξεις είναι ότι κοιτάμε και πιο ψηλά. Σίγουρα στο τιμόνι Άρης Αγγελόπουλος και άλλες ομάδες γενικότερα της περιφέρειας, όπως και ο Πανβοχαϊκός, η ομάδα του Βραχατίου, και αυτή προσπαθεί να ενισχυθεί για πιο ψηλά. Να φύγουμε λοιπόν και από το βόλεϊ και πού να πάμε, στο χάντμπολ. Για να πάμε. Χθες προχτές, μια και βρισκόμαστε στο χάντμπολ, έγιναν οι κληρώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το χάντμπολ και σε εθνικό επίπεδο από την ΟΧΕ οι κληρώσεις των πρωταθλημάτων. Σίγουρα οι κληρώσεις για την Ευρώπη, για την Ορμή Λουξ, είναι βατή. Εμείς δεν θα αναλύσουμε τίποτα τώρα, απλώς στις 23 Αυγούστου που θα επανέλθουμε θα έχουμε ειδικές
ειδικό ρεπορτάζ για τα θέματα της Ορμής, προπονητές, μεταγραφές και όλα αυτά τα πράγματα, και να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για την Ορμή Λουξ, όπως και για το Διομήδη Άργους που συμμετέχει στην Ευρώπη. Βατή κλήρωση. Ευελπιστούμε να τα πετύχουν. Να φύγουμε από το χάντμπολ και να πάμε πού? Στο πόλο. Για να πάμε. Πόλο, υδατοσφαίριση. Σίγουρα το πόλο είναι το άθλημα του καλοκαιριού και όχι μόνο. Σίγουρα ομάδες που έχουν ακαδημίες, και λέμε ακαδημίες, έφηβοι, νεάνιδες, παιδών και όλα αυτά τα πράγματα, έχουν μέλλον σε οτιδήποτε κάνουν. Ομάδες που δεν έχουν υποδομές, δεν έχουν φυτόρια, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουν τύχη. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι κορυφαίες ομάδες της ευρύτερης περιοχής μας, Ναυτικός Ομίλος Πάτρας, ΝΕΠ, Κεφαλονιά, Κέρκυρα, Λευκάδα, δραστηριοποιούνται. Γιατί? Διότι έχουν αθλητές που έχουν ξεκινήσει και έχουν τμήματα υποδομών. Να φύγουμε λοιπόν και πού να πάμε? Να πάμε και στα ατομικά αθλήματα. Για να πάμε. Διάφορα αθλήματα. Είναι και η ιστιοπλοεία. Τώρα θα πει κάποιος, ο αθλητικός δικαστής έγινε και ιστιοπλοός, δεν το κατάλαβα. Μες στη θάλασσα ζούμε, δεν ξέρουμε κι εμείς από μερικά πράγματα. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να πούμε ότι τον επόμενο μήνα, δηλαδή σε λίγες μέρες τον Αύγουστο, ο ιστιοπλοϊκός όμιλος Πάτρας διοργανώνει κάθε δεύτερο χρόνο το ράλι Ιωνίου με διάφορα σκάφη. Και λέμε κάθε δεύτερο χρόνο, διότι μία χρονιά τον παίρνει ο ιστιοπλοϊκός όμιλος Πάτρας και την επόμενη χρονιά τον παίρνει ο ιστιοπλοϊκός όμιλος Κέρκυρας. Να φύγουμε λοιπόν και από την ιστιοπλοεία και πού να πάμε? Στο επόμενο θέμα, στην πάλι. Πριν λίγες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, έγιναν στην αρχαία Ολυμπία αγώνες πάλις. Και σίγουρα τόσο ο αθλητικός δικαστής ήταν εκεί όσο και κάποιοι άλλοι, αλλά το ρεπορτάζ που έχει να κάνει σχέση με την πάλι θα το δούμε στις 23 Αυγούστου. Σε αυτό το σημείο, αφού ευχαριστήσω για πολλωστή φορά τους χορηγούς που μας στήριξαν όλη τη χρονιά, να τους ευχαριστήσουμε, ευελπιστούμε και του χρόνου να μας ξαναστηρίξουν, και έλεος βρε παιδιά, ό,τι υπόσχομεθα και ό,τι συνεργασίες κλείνουμε, να αντιστηρείτε. Γιατί ο αθλητικός δικαστής δεν έχει μόνο την ανάγκη σας, έχει και τη στήριξή σας. Και η στήριξη είναι ποικιλότροπη. Μη μας φέρνετε σε δύσκολη θέση. Απευθύνομαι στους χορηγούς. Μη με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Να σας ευχηθώ καλό, όχι υπόλοιπο, καλό 20ήμερο, καλό καλοκαίρι για όσους έκαναν ή δεν έχουν κάνει. Εμείς το ραντεβού μας πότε? Στις 23 Αυγούστου, εδώ, στην Ολυμπιακή Ραδιοφωνία. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
Προσφορά. Εμφανίσεις ομάδων για όλα τα αθλήματα ατομικά και ομαδικά. Αποκλειστική εισαγωγή και διάθεση αθλητικών ειδών Legea. Sports accessories, sportswear, sports shoes για όλη την οικογένεια. Leonardo Curatolo, Legea. Keep running with us.